πρόσωπα που τιμώνται και εορτάζονται στην Εκκλησία είναι πρόσωπα τα οποία έφτασαν στην θέωση. Σε αντίθεση όλα αυτά με τις γιορτές του κόσμου που είναι γιορτές αφηρημένων και γενικών ενιών. Γιορτή της ειρήνης, γιορτή της γυναίκας, της μητέρας. Ποιας μητέρας? Είναι της μητέρας η οποία θυσιάζεται ή που θυσιάζει το παιδί της ακόμα? Ποια είναι η γυναίκα που προβάλλεται στην γιορτή της μητέρας του κόσμου? Ενώ σε εμάς γιορτάζουμε τη μητέρα, αλλά τη γιορτάζουμε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι το πρόσωπο της υπεραρχίας στον τόπο, είναι το πρόσωπο της αληθινής μητέρας. Για την τιμή των Αγίων δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τους τιμήσουμε από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Διότι σε κάθε Θεία Λειτουργία συμμετέχουν οι Άγιοι μας. Και αυτό φαίνεται καθαρά σε διάφορα σημεία της Θείας Λειτουργίας και σε άλλες ακολουθίες. Στην απόλυση, παραδείγματος χάρη, μνημονεύουν τους Αγίους. Σε ένα άλλο σημείο, μετά την επίκληση και τον καθεδιασμό των τιμίων δώρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός συνεχίζει λέγοντας την ευχή, έτοιμο, προσφερωμένη στην λογική τάφη, την λατρεία, υπέρ των εμπίστευα θαυσαμένων, προπατών, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εμπίστευα τελειωμένων. Τελούμε την αλέμαντη αυτή τη θυσία στη Θεία Λειτουργία για τους Αγίους όλους της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης και των ημερών μας. Έτσι, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ευθύου και Κοζάνης, ο Διονύσιος, όταν εξηγεί την ευχή αυτή, ξεχώντας την Θεία Λειτουργία, λέει ότι αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, να μνημονεύονται οι Άγιοι, είναι ένα προσκλητήριο στο οποίο όλοι οι Άγιοι δηλώνουν παρόν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει ότι στις στρατιωτικές τελετές και μετά από την Καρχαμάχη γινόταν προσκλητήριο και ανέφερε ένας στρατιώτης, ένας αξιωματικός, τα ονόματα εκείνων που έπεσαν. Και ο άλλος απαντούσε, αφού άκουγε το όνομα, απόν. Το όνομα του άλλου, απόν. Αλλά στην Εκκλησία λέει δεν υπάρχουν απόντες, γιατί δεν υπάρχουν νεκροί. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το βεβαιώνει ότι ουγγέστη ο Θεός Σιμών, Θεός νεκρών, αλλά Θεός ένα μεγάλο ταξίδι, ένα προσκύνευμα σε κάποιον άλλο και να μην σηκωθούν την Κυριακή το πρωί να πας στην Εκκλησία να κοινωνήσουν τα άγρια τα μυστήρια. Όχι ότι το προσκύνημα δεν είναι σωστό, όχι ότι το λαδάκι που θα πάρουμε και θα χρησιμοποιήσουμε είναι απαραίτητο γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν πρέπει αυτά να αποκοπούν από το κέντρο και τη βάση και τον πυρήνα της πίστης και της λατρείας που είναι η σχέση των Αγίων με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Ο Τριαδικός Θεός είναι η πηγή της αγιότητος. Ας θυμηθούμε εκείνον το όραμα του προφήτου Ισαΐου στην Παλιά Διαθήκη, ο οποίος στάθηκε για τους ουρανούς να ανοίγουν και άκουσε εκεί τα να ψάρεται το όνομα του Θεού, που ήταν τα Σεραφή, με έξι πτέρυγες και με τις δύο πτέρυγες κάλυπταν τα πόδια τους. Με τις δύο άλλες πτέρυγες κάλυπταν το πρόσωπό τους και με τις άλλες δύο πηδούσαν και έψαλαν Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Στον ύμνο τους αυτών τα Σεραφείμ υμνούν την αγιότητα του Θεού που είναι όντως απόλυτα Άγιος ο Τριαδικός Θεός και είναι Άγιος ο Πατήρ, όπως το λέμε σε πολλές περιπτώσεις στη λατρεία μας, Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άνθρωπος, ο ενεργής αναπαυόμενος, Άγιος είναι και ο Συνάνθρωπος Υιός, Άγιο είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, όπως ο ήλιος έχει από μόνο του το φως, είναι αυτό φως ο ίδιος, έτσι ο Θεός είναι από μόνο του ο Άγιος. Οι Άγιοι ως άνθρωποι είναι οι πλανήτες, είναι τα ετερόκλητα που παίρνουν το φως από τον ήλιο και τα αντανακλούν στη συνέχεια στους υπολείπους. Η αγιότητα είναι ακόμη η δόξα του Θεού, όπως είναι το φως του ήλιου. Οι Άγιοι
Κατά αναλογία δεν είναι παρά η καθρέφτες εκείνη που αντικατοπτρίζουν τη δόξα του Θεού, όπως οι φυσικοί καθρέφτες αντικατοπτρίζουν το φως του ηλίου. Υπάρχει και εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, μάλλον τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Λέει όμως, τέλος πάντων, γράφει στους Κορινθίους, εμείς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα του Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξη στις δόξα καθάπερα του Κυρίου Πνεύματος. Οι λόγια του Αποστόλου Παύλου σημαίνουν ότι οι Άγιοι με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος καθαρίζονται και έτσι δέχονται στο από το πρόσωπο του Χριστού τη δόξα, την αγιότητα, την αγιότητα του Πατρός. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το ατέραντος κοινό για όλα όσα μας είπε, θυμίζοντάς μας κάτι που είναι απλό και φυσιολογικό στη ζωή της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία για Αγίους? Γιατί γι' αυτό υπάρχει. Η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής του βαπτισμένου ανθρώπου είναι ο αγιασμός του. Ο χριστιανός που δεν αγιάζεται είναι ανώμενος άνθρωπος. Δεν γίνανε χριστιανοί για να έχουμε μια θρησκεία, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Θεού. Η δυνατότητα μας την έδωσε με το γεγονός που γιορτάζουμε. Γίνεται άνθρωπος ο Θεός για να κάνει τον κάθε άνθρωπο Θεό. Τον κάθε άνθρωπο. Όχι γενικά τους ανθρώπους, αλλά τον κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Και εγώ συγκεκριμένος άνθρωπος που έρχομαι στην Εκκλησία και μπολιάζομαι στο σώμα του Χριστού με το Άγιο Βάπτισμα, αυτός είναι ο λόγος. Ώστε με τη χάρη του Θεού να ζήσω μέσα στο σώμα του στην Εκκλησία και να έχω τη ζωή του Χριστού. Και όπως ακούσαμε και σήμερα το πρωί, όταν ο Χριστός θα ανανεωθεί η ζωή ημών, αυτός είναι η ζωή μας. Μπορεί να είσαι χριστιανή και να μείνει ο Χριστός στη ζωή μας, τότε και εμείς θα ανανεωθήσεστε εν δόξη. Έτσι λοιπόν, δεν είναι κάτι το έκτακτο, κάτι το υπερφυσικό, κάτι που είναι πάνω από εμάς η αγιότητα. Και είναι μεγάλη αμαρτία αυτό που λένε μαζί, καλά, εγώ είμαι ο Άγιος, τότε δεν λυπάς. Ή όπως λέω τώρα τελευταία, για να γίνεις που πίνει, γι' αυτό πας. Άρα λοιπόν, η Εκκλησία έχει Αγίους, γιατί αυτή είναι η φύση της, να γεννάει Αγίους. Και όπως το λέγαμε, να το ακούσατε προηγουμένως, ένας είναι ο Άγιος, ο Χριστός, και ο Χριστός στην ενανθρώπιση του μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς ότι